Αγία Εκατερίνη, η Μεγαλομάρτη συνήφη του Χριστού μας, γιορτάζεται στις 25 Νοεμβρίου. Τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης στη μάια Εκκλησία μας, όπως είπαμε, στις 25 Νοεμβρίου. Η Αγία Εκατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο πατέρας της ονομαζόταν Κόνστας ή Κέστος και ήταν άρχοντας της περιοχής όπου διέθετε πολλά πλούτη. Σε αυτό το περιβάλλον, μεγάλωσε η, η κατερίνη Κατερίνα μαθητεύοντα δίπλα στου καλύτερου δασκάλου, λόγω τη οικονομική ευμάρεια του πατέρα τη και του ανεξάντλητου πνεύματό τη. Έτσι, γνώρισε την ελληνική φιλοσοφία, έμαθε γλώσσε και σπούδασε την ιατρική επιστήμη. Το κλεργημένο πνεύμα τη, η μεγάλη τη ομορφιά και τα πλούτη τη οικογένειά τη, την κατέστησαν μία από τι πιο περιζήτητε νύφε τη περιοχή θέλοντα να παντρευτεί κάποιον εισάξιό τη, δεν έκανε δεκτά τα προξενιά που τη πήγαιναν κατά καιρού. Η μητέρα τη, προσπαθώντα να λύσει το πρόβλημα αυτό, την έστειλε να επισκεφτεί και να συμβουλευτεί ένα χριστιανό ασκητή που ασκήτευε λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια. Με τι συμβολέ του ασκητή, αλλά και ένα όνειρο που είδε με τη Θεοτόκο, αποφάσισε να διδαχθεί περισσότερα για τον χριστιανισμό και να βαπτιστεί χριστιανή. Μετά τη βάφτισή τη είδε στο όνειρό τη την Παναγία και τον Χριστό. Η Θεοτόκο τη πέρασε στο χέρι ένα δαχτυλίδι και τη ζήτησε να έχει μοναδικό νυμφίο τον ιό τη. Συγκλονιστικό, αγαπητοί μου φίλοι. Ξυπνώντα, είδε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό τη και κατάλαβε πω δεν ήταν ένα απλό όνειρο. Από τότε αφιέρωσε τη ζωή της στον Χριστό και την αληθινή θρησκεία. Όταν επί Μαξεντίου δεξαγόταν διωγμό εναντίον των Χριστιανών, η Αγία Εκατερίνη δεν φοβήθηκε, αλλά με παρησία διέδιδε πω ο Ιησούς Χριστό είναι ο μόνο αληθινό Θεό. Για το λόγο αυτό συνελήφθη από τον έπαρχο τη περιοχή, ο οποίο προσπάθησε με συζητήσει να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της στο Χριστό. Όταν ο έπαρχος διαπίστωσε την ανωτερότητα του λόγου της Αγίας, συγκάλεσε δημόσια συζήτηση με τους πιο άξιους ρήτορες της Αλεξάνδρειας, τους οποίους όμως η Αγία Κατερίνη αποστόμωσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποιοι από τους συνομιλητές της Αγίας πίστηκαν για τους λόγους της και ασπάστηκαν τη χριστιανική πίστη. Μπροστά σε αυτή την κατάληξη, ο έπαρχος διέταξε να την βασανίσουν σκληρά, με την ελπίδα πως η Αγία θα λύγιζε και θα αρνιόνταν τον Χριστό. Όμως η Αγία Εκατερίνη έμεινε ακλόνητη στην πίστη της. Στις 25 Νοεμβρίου το 304 μετά Χριστόν παρέδωσε μαρτυρικά με αποκεφαλισμό την ψυχή της στον Κύριο και ύστερα από διαταγή του έπαρχου. Το άψυχο σώμα της Αγίας μετέφεραν δύο άγγελοι στο όρος Σινά, όπου και βρέθηκε μετά από τέσσερις αιώνες από έναν ασκητή. Ο ασκητής αυτός το μετέφερε στη μονή όπου και βρίσκεται μέχρι και σήμερα, μεροβολώντας και κάνοντας ταύματα. Το πολιτικό της Αγίας Εκατερίνης. Η Αμνά του Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή σε νυμφίε μου ποθό και σε ζητούσα αθλό και συσταυρούμε και συνθάπτω το, βαπτιστό μου, το, βαπτισμ, το βαπτισμό μου και πάσκο διασέ ως βασιλεύσω σύν σύ, και θνίσκω υπερ σου είναι και ζήσω εν σύ, αλλά ως θυσίαν άμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσανση, αυτή πρεσβεία ω ελεήμων σώσον τα ψυχά ημών. Την πανέφηβο νύφη Χριστού ημνήσου με εκατερίναν τη θεία και πολιούχων σινά. Την βοήθεια ημών και αντίληψη ότι εφήμωσε λαμπρό στου κομψού των ασεβών. Του πνεύματο τη δυνάμει νύνος μάρτη στεφθήσα ετήτε πάση το μέγα έλεο.